γιατί είναι μέρος του μυθεύματος. Αυτή τη στιγμή το σύνολο της πολιτικής γνωρίσης βασίζεται σε ένα μύθευμα. Διαφορετικό κατά κόμματα και κατά σε σχέση με την αντιπολίτευση, σε σχέση με την κυβέρνηση. Αλλά το μύθευμα είναι γενικό. Τι, ονομάζω μύθευμα ένα κατασκευασμένο μύθο, έτσι, ο οποίος δεν έχει καν καμία σχέση με φυσικά φαινόμενα όπως είχαν οι αρχαίοι μύθοι ή με την θρησκευτική αγωνία. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι αυτή τη στιγμή μας εκμεταλλεύονται οι ξένοι, οι οποίοι είναι το κογλύφι. Ξέρετε ότι το χρέος μας έχει ρυθμιστεί. Να. Έχει τελειώσει το θέμα του χρέους. Με το PSI και όλες αυτές τις ρυθμίσεις, το κούρεμα έχει τελειώσει το θέμα του χρέους. Έχει τελειώσει, δεν αυτά τα 11,5 δις δεν πάνε στο χρέος. Αυτά πάνε στην κάλυψη των ελλειμμάτων. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ελλείμματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το δημόσιο συνεχίζει να παράγει ελλείμματα, δηλαδή να ξοδεύει περισσότερα από αυτά που εισπράττει. Mm. Ο σωστός τίτλος του βιβλίου δεν θα ήταν «Μαζί τα φάγαμε». Ο σωστός τίτλος του βιβλίου ήταν «Μαζί τα τρώμε». Ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Είναι, «Μαζί τα τρώμε». Δεν έχει σταματήσει. Στην ίδια κατάσταση. Δεν έχει σταματήσει η σπατάλη, δεν έχουν σταματήσει τα ελλείμματα, δεν έχουν σταματήσει οι περιττές δαπάνες. Προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις όμως, κύριε Πρόεδρε. Όχι προς όλους. Μα αυτό λέει το βιβλίο μου, δεν το έχει διαβάσει. Γιατί ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζετε ποτέ τα θέματα που συζητάμε. Έχω εδώ πάρα πολλά. Το κατέβασα. Ίσα κιόλα. Εγώ το κατέβασα. Ελπίζω να διαβάσετε και τον κύριο Πάσχο Μανταρβέλη, το οποίο προσφάτως διαγράψετε από ό,τι ξέρω. Δεν διαγράφω πολύ μαζί πράγματα. Η ΕΣΥΕΑ τον διάγραψε. Γιατί αυτή η αντίληψη όλοι τρώμε, όλοι διαγράφουμε, όλοι διηγούμε δεν είναι ίδια. Η ΕΣΥΕΑ είσαστε όλοι. Όχι. Είσαστε όλοι, έχετε πλειοψηφία, μειοψηφία, η Ελληνική Βουλή είμαστε όλοι Έλληνες. Κύριε Παγκαλέ μου, είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ ευθύνομαι, εσείς ευθύνεστε. Αυτό είναι το λάθος. Δηλαδή για την Ελληνική Βουλή δεν ευθυνόμαστε όλοι. Ευθύνεται ο καθένας για το κόμμα του. Όχι, ο καθένας για τη θέση που έχει. Γιατί, αυτά που έχει πει, αυτά που έχει κάνει. Όχι, κάνετε λάθος. Για την Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές για την Ελληνική Βουλή ευθυνόμαστε όλοι. Έχουμε μια συνευθύνη. Ακόμα και καταψηφίζεις μέτρα τα οποία ο άλλος επιλέγει. Βεβαίως. Ακόμη και όταν καταψηφίζεις, έχεις ευθύνη. Γιατί το καταψηφίζεις πάντα για κάποιο λόγο. Ναι, γιατί έχει δηλαδή, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε προτάσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες ήταν λαθασμένες και καταδικαστικές. Καταδίκαζαν την εθνική οικονομία, αλλά τα καταψήφιζε γιατί. Γιατί ζήταγε παραπάνω. Ζήταγε παραπάνω διορισμούς. Ωραία. Ζήταγε περισσότερα προνόμια για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μην μπαίνουμε όμως τα επιμέρους. Να ναι, αλλά με φεύγετε. Έτσι, λοιπόν, όχι, καθόλου δεν φεύγω. Λοιπόν, το θέμα της ηρευθύνης. Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι αν θέλουμε να λειτουργήσουμε ως συγκροτημένο, σύγχρονο, πολιτισμένο έθνος, έχουμε μία συνευθύνη.